Σε Γολγοθά έχει μετατραπεί η κίνηση των επαγγελματιών οδηγών ταξί εντός και εκτός αστικού ιστού στην πόλη της Καβάλας. Η αυξημένη κίνηση, τα πολλά τροχαία ατυχήματα και ο φόβος των διακινητών έχουν μετατρέψει τη δουλειά τους σε μαρτύριο. Η Καβάλα είναι μια πόλη η οποία δυστυχώς προσελκύει, το λέω δυστυχώς από την άποψη κυκλοφοριακού, προσελκύει τουρίστες οι οποίοι έρχονται οδικώς. Είναι πολύ εύκολο για τους τουρίστες των Βαλκανίων και της Ρουμανίας να έρθουν εδώ πέρα με το όχημά τους, γιατί είναι ένας τόπος προορισμού ο οποίος δεν τα έχει όλα μαζεμένα. Θα πάει για τη θάλασσά τους αμολόφους, θα φάει κάπου μέσα στην πόλη, μπορεί και έξω από την πόλη, θα μείνει κάπου διαφορετικά αν δεν βρει μέσα στο κέντρο της πόλης, οπότε χρειάζεται και το όχημά του. Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι δεν έχουμε από το αεροδρόμιο τις απαιτούμενες αεροπορικές γραμμές να εξυπηρετήσουν την πόλη. Δεν υπάρχει η συγκοινωνία. Η συγκοινωνία είναι συνυφασμένη και με το αεροδρόμιο και με τις άλλες μορφές συγκοινωνίας. Και, δηλαδή όλο το μεταφορικό έργο μοιράζεται και στα ταξί και στα λεωφορεία και στα αεροπλάνα και στην ακτοπλοϊκή γραμμή. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση ώστε να είναι πιο προσβάσιμη η πόλη μας στους τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη χωρίς όχημα. Και το τρίτο θέμα το οποίο θέσατε πολύ σωστά είναι οι λαθρομετανάστες οι οποίοι με τους διακινητές έχουν κάνει επικίνδυνη τη ζωή των οδηγών. Όπως ακριβώς είπατε, πολλές φορές οδηγάνε ανάποδα στα ρεύματα, δεν έχουν καμία αίσθηση φόβου καθώς θέλουν να φτάσουν στην ενδοχώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται και από εκεί να μοιραστούν όπου θέλουν να πάνε. Είναι απλά ο λογαριασμός, είναι πόσα, 2, 3, 5.000 και πάλι μερικές φορές. Έτυχε και εμείς στο παρελθόν. Τότε αν μεταφέρει αυτός ο άνθρωπος 5-10 ανθρώπους να μεταφέρει, ναι. Είναι ένα ποσό σημαντικό για το οποίο αυτός είναι αποφασισμένος να τα κάνει όλα. Ακριβώς. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς συλλαμβάνονται. Οι διακινητές δεν είναι Έλληνες. Κατά κύριο λόγο είναι άτομα τρίτης χώρας, τα οποία με αυτή τη δουλειά δεν τους νοιάζει, όπως είπατε ακριβώς. Θέλουν να βγάλουν όσα περισσότερα μπορούν, γιατί είναι μια δουλειά, όπως θα λέγαμε, αρπαχτή. Μπάρκο, κουρσάρι. Ναι. Δεν χαμπαριάζουν, να το πω λαϊκά, ούτε σε ανθρώπινες ζωές, ούτε σε τίποτα. Θέλουν να φύγουν, θέλουν να τελειώσουν το δρομολόγιο τους γρήγορα. Το αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζετε καθημερινά, βλέπετε ότι παίρνει διαστάσεις. Κατά καιρούς λέγονται διάφορα. Έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι για την άμβληση αυτού του φαινομένου? Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τη δικιά σας κρίση ως επαγγελματίας οδηγός, θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα? Θα ήταν εύκολο να γίνουν? Μιλάμε για μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν στα σύνορα της χώρας. Άμα φτάσει εδώ πέρα ο διακινητής και ο μετανάστης, ναι, θα μετακινηθεί, θα βρει τον τρόπο του να μετακινηθεί. Και θα δημιουργηθεί και το δίκτυο που δημιουργείται ήδη με την διακίνηση όπως τη βλέπουμε. Το θέμα είναι, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της διακίνησης στα σύνορα ή έστω κοντά στα σύνορα.